Έχουμε το αυριανό τηλέφωνο του κύριου Μπάιντεν προ τον κύριο Μητσοτάκη και είναι πολύ πιθανό αυτό το τηλέφωνο να βγάλει και μία συνάντηση μέσα στο αμέσως προσοχές διάστημα, μία επίσκεψη του κύριου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον και στο Λευκό οίκο, που αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα επικυρώσει, θα σφραγίσει Τη νέα περίοδο στι σχέσει μεταξύ ε, Ελλάδο και ΗΠΑ. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Οι Αμερικανοί δεν κάνουν τίποτα στην τύχη. Δεν κάνουν τίποτα αν δεν το μελετήσουν ε, νωρίτερα. Mm. Δεν λειτουργούν, όπω ξέρετε, πολύ καλά συναισθηματικά. Κανεί στα συμφέροντα και στι διεθνεί σχέσει δεν λειτουργεί συναισθηματικά. Και θέλησαν να δείξουν ένα μήνυμα προφανώ. Όχι μόνο σε εμά. Ότι αλλάζει η εποχή Τραμπ. Και ότι δεν υπάρχουν αγαπημένα παιδιά όπω υπήρχαν. Στην προηγούμενη φάση, Τραμπ, θυμίζω ο φίλο μου Ερντογάν. Τους... Θυμίζω ότι περιμέναμε καιρό κάποιες, α, α, κάποια αποστασιοποίηση από ναι. την Αμερική. Βλέπαμε τον Υπουργό Εξωτερικών να κάνει κάποιε κινήσει, να τον μαζεύει ο Τραμπ. Αυτό Τα, η, το δικαιολογούσαμε λόγω των εκλογών. που Το συγχωροχάρτη που έδινε ε, ανατακτά χρονικά διαστήματα ο Τραμπ. Ή που έκανε ότι δεν βλέπει ουσιαστικά τι προκλήσει τη Δεν ήταν τώρα οι εκλογέ. Ποτέ σχέσεις. δεν πίστεψα Α, ότι θα είχαμε εκλογέ. Δεν ήταν. Okay. Απλά ε, ε, βάζανε μπροστά τι εκλογέ και οι Αμερικανοί. Ότι τώρα ο Τραμπ θα δοθεί ω πρόσχημα. Με τι εκλογέ του κτλ. Ήταν ναι. δικαιολογία, ξεκάθαρα. Θυμίζω την διπλωματία των Γκαμπεών εκείνη την περίοδο. Γκαμπεό Τραμπ, Γκαμπό Εντογάν. Κάποιε σκιέ ακριβώ που λέει ο Άκη και με οικονομικό περιεχόμενο. Θέλω να πω ότι τότε δεν περιμέναμε στην πραγματικότητα τίποτα. Ο Εντογάν ε, 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 το ε, μόνο του και χωρί κανέναν να. έλεγχο από κανέναν. Το ΝΑΤΟ δεν το συζητάμε. Ε, Φαίνεται ότι αυτό αλλάζει. Είχαμε τρει κινήσει, τι οποίε περιέγραψα, που νομίζω ότι αυτέ θα έχουν συνέχεια. Έχουν τη σημασία. Νομίζω ότι ε, ε, ίσω και μέχρι το καλοκαίρι να έχουμε ναι. επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στο Λευκό Οικο. Από την άλλη πολύ σημαντικό ε, η παρουσία του κ. Μπάιντεν αύριο στην ε, τηλεσύνοδο κορυφή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η επίσημη πρώτη. Α, του Αμερικανού Προέδρου στην Ευρώπη, έστω και στη τηλεδιασκέψεω. Ε, σε μια σύνοδο κορυφή όπου και οι Ευρωπαίοι έχουν προβλήματα με την Τουρκία. Θυμίζω την καταδίκη όλη τη Ευρώπη απέναντι στην κίνηση του Ερντογάν να φύγει από τη Συμφωνία του Κωνσταντινούπολη. Mm -hmm. Νομίζω ότι εκεί, εάν α, τεθούν και τα θέματα με την Τουρκία. Και ο πρόεδρο Μπάιντεν θα πάρει θέση και δεν θα είναι μια θέση η οποία. Και θα δώσω στήμα. Και δεν θα είναι μια θέση που είχαμε συνηθίσει από τον Τραμπ. Παιδιά, βρείτε Εκεί είναι προφανέ ότι και οι Αμερικανοί έχουν προβλήματα με τον το Εντογάλη.